Είναι αδερφή, καλημέρα, δεν είναι ακριβώς χρεοκοπία βέβαια. Καλά, ναι, αλλά είναι λίγο παράξενο. Για πέρα, είναι, πώς το γίνεται. Πώς το έχουν ονομάσει αυτό. Από τη στιγμή που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία του Κογκρέσου, ναι, και γινόντουσαν διαπραγματεύσεις όλη μέρα σήμερα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη εδώ και 20 λεπτά η μερική διακοπή της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Έγινε αυτό που ονομάζουμε δηλαδή δημοσιονομικός γκρεμός. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Μισό λεπτό. Δεν είναι προκοπή, αλλά είναι δημοσιονομικός γκρεμός. Ακριβώς. Βάζει δηλαδή λουκέτο η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ και τίθενται αυτοδίκαια οι δημόσιοι υπάλληλοι σε αργία άνευ αποδοχών. Δηλαδή, όλη τη χώρα. Τα μεσάνυχτα τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Α, τη Ομοσπονδιακή. Άρα από τι 7 το πρωί ώρα Ελλάδος οι άνθρωποι αυτοί είναι σε αργία. Εδώ και 20 λεπτά δεν έχουμε δημοσίους υπαλλήλους. Κανένα εκατομμύριο πρέπει να είναι αυτοί που υπολογίζουν. Πολύ περισσότεροι. Κανείς λάθος. Πολύ περισσότεροι. Ένα εκατομμύριο είναι αυτοί που θα μείνουν σε αργία. Ναι. Να το πούμε όπως το είπε ο Δημήτρης, το κράτος κατεβάζει τα ρολά. Ναι. Έτσι. Για πόσο. Για πόσο. Μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Η Υπηρεσία Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου έδωσε εντολή στις 12 τα μεσάνυχτα, 7 δική σας όπως είπαμε, 7 το πρωί δική σας ώρα, ναι, να αρχίσει η εκτέλεση των σχεδίων για διακοπή της λειτουργίας της κυβέρνησης. Να πούμε ότι λίγα λεπτά πριν από τη διακοπή της λειτουργίας της κυβέρνησης, η Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, και έχει σημασία αυτό, συμφώνησε στη διατύπωση επίσημου αιτήματος για διαπραγματεύσεις με τη Γερουσία. Όμως, πριν από τη σύγκληση των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής, οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας απέρριψαν την πρόταση για διαπραγματεύσεις και δήλωσαν ότι οι Ρεπουμπλικανοί οφείλουν να δώσουν την τελική τους έγκριση στο νομοσχέδιο χρηματοδότησης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Δηλαδή τους ζήτησαν να συμφωνήσουν μέχρι, να μην κλείσει η κυβέρνηση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Αυτοί δεν δέχτηκαν και έτσι φτάσαμε στο κλείσιμο της κυβέρνησης. Μισό λεπτό για να καταλάβουμε κάτι, γιατί αυτό είναι πρωτοφανή πράγμα. Δεν έχω ξαναγίνει από όσο ξέρω. Έχει ξαναγίνει μια φορά. Ναι. Είχε γίνει πότε παλιά? Πριν από 20 χρόνια, κάτι τέτοιο. 30, Είχε γίνει πριν από 18 χρόνια. Και πόσο είχε κρατήσει αυτό? Είχε κρατήσει μερικές μέρες. Μερικές μέρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημόσιο στην Αμερική. Δεν υπάρχει δημόσιο. Οι κρατικοί υπάλληλοι είναι, να το πούμε, σε αργία. Ας πούμε ότι είναι σε αργία. Δηλαδή δεν πληρώνονται. Από τη στιγμή που δεν πληρώνονται, δεν πάνε στη δουλειά τους. Και επηρεάζεται, όπως αντιλαμβάνεστε, όλο το σύστημα. Όμως ο πρόεδρος Ομπάμα πήρε την απόφαση στις 12 τα μεσάνυχτα και ενημέρωσε τις ενόπλες δυνάμεις, διότι αυτό τους ενδιαφέρει πρώτιστα, ναι, ότι θα παραμείνουν οι αξιωματικοί, οι ένστολοι, θα παραμείνουν σε υπηρεσία, θα πληρώνονται, αλλά την ίδια στιγμή ενημέρωσε ότι το πολιτικό προσωπικό του Πενταγώνου, που νομίζω είναι περίπου 300.000, θα υποχρεωθούν σε αργία και αυτοί. Και τι άλλο κλείνει, Μιχάλη? Κοίταξε, κλείνουν τα πάντα. Οι υπηρεσίες παρακολούθησης, τα γραφεία αυτά που παρακολουθούν. Ας πούμε, πιστεύω θα επηρεαστεί ο ταξίδι του Πρωθυπουργού. Πώς θα επηρεαστεί ο ταξίδι του Πρωθυπουργού? Το πρώτον, αποκλείεται να γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης για την οποία έρχεται και γι' αυτό λόγο συμβάσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη, διότι είναι κρατικοί υπάλληλοι. Άρα δεν θα γίνει αύριο. Δεν θα γίνουν τα προεγγένεια και στη συνέχεια την Τετάρτη τα εγγένεια. Εμείς το είπαμε για αστείο χθες, ότι βλέπω τον Ομπάμα να κλείνει ραντεβού στην καφετέρια με τον Σαμαρά. Ναι. Λοιπόν, επίσης δεν γνωρίζουμε αν θα γίνουν οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Και πρέπει να σας πω ότι είχαν κλειστεί σημαντικότατες συναντήσεις. Για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός θα έβλεπε σε κοινή συνεδρίαση που κάλεσαν και η πλειοψηφία στη Γερουσία και η μειοψηφία μια μεγάλη ομάδα γερουσιαστών. Θα είχε συναντήσεις με σημαντικούς βουλευτές. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Biden θα γίνει όμως. Η συνάντηση αυτή θα γίνει. Η συνάντηση βέβαια με την κυρία Λακάρτ θα γίνει, διότι δεν επηρεάζεται όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος να μην γίνουν οι συναντήσεις με τους βουλευτές και οι γερουσιαστές. Διάβασα ότι και τα μουσεία έχουν θέμα και τα εθνικά πάρκα έχουν θέμα. Τα πάντα, ναι. Τα ερευνητικά κέντρα. Ό,τι επηρεάζεται, ό,τι υπάγεται στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση κλείνει. Από τη ζώνη Μιχάλη, νύχτα,
υπηρεσία πρόνοια νοσοκομεία και τέτοια όχι, δεν επηρεάζονται έτσι. Όχι, δεν επηρεάζονται αυτά τα νοσοκομεία, αλλά τα περισσότερα νοσοκομεία είναι και ιδιωτικά όπως ξέρετε. Ναι. Και πολλά στο μεταξύ, ο δείκτης Νικαίη, να ενημερώσουμε και τον Μιχάλη που του αρέσουν αυτά, είναι συν 0,7. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι σοβαρό άρα. Μπορεί να επηρεαστεί όμως το δολάριο για μερικές μέρες. Είναι σιγουροπέδιο. Δεν το έχουμε καταλαβεί. Είναι μια δραματική κατάσταση, δεν είναι αυτό που έχει γίνει. Είναι εντάξει, να κάτσω και μερικές μέρες αργία. Κοίταξε, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Αλλά σε μια υπερδύναμη αυτό δεν μπορεί να ισχύσει όπως αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, που είναι πάρα πολλές χιλιάδες, δεν πρέπει να παρουσιαστούν αύριο το πρωί στα γραφεία τους. Ναι, ναι, ναι. Τώρα που είμαστε σίγουροι.